βάλουν κατά της κυβέρνησης οι άσονα. Πριν κοπάσουν οι φωτιές, έχει φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες, τα όσα τραγικά λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Νωρίτερα συνεδρίασε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όπου αποφασίστηκε να κατατεθεί έτοιμα προκειμένου να διεξαχθεί συζήτηση προημηρεσίας διάταξη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα των πυρκαγιών της πρόληψης και της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Έτοιμα το οποίο ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο, όπως ακούσαμε πριν και από τον Γιάννη Μπασκάκη, ουσιαστικά έκανε δεκτό η κυβέρνηση. Να σου πω ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Στέργιος Καλπάκης, έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δίθεν επιτελικό κράτος, ενώ σχολίασε επικριτικά την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Μαρινάκη, ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τις φωτιές, λες και δεν έγιναν εκλογές, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει τους πολίτες. Σκληρές, βέβαια, να σου πω, Κατερίνα, ήταν και οι τοποθετήσεις των τεσσάρων διεκδικητών της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα των φωνικών πυρκαγιών, οι οποίοι καταλογίζουν ευθύνες στην κυβέρνηση, στυλιτεύοντας το ζήτημα της πρόληψης και την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και μία πενταετία στο συγκεκριμένο μέτωπο. Από την πλευρά του, παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαρακτηρίζει εγκληματικές τις ευθύνες της κυβέρνησης για όσα τραγικά βιώνουμε, Κατερίνα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.